Σύντροφοι, σας καλωσορίζω και εγώ σήμερα στην κοπή της Βασιλόπιτας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ της Συμμαθίας. Πολλά πράγματα έγραψα να πω, πολλά πράγματα σκέφτηκα να πω, πολλά πράγματα ήθελα να πω. Νομίζω ότι δεν θα πω τίποτα σήμερα, γιατί και ας ακουστώ γραφικός, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος σήμερα. Αλήθεια σας το λέω. Γιατί γεμίσαμε την αίθουσα, έτσι. Για κάποιους δεν είναι τίποτα. Για μας, για σας όλους που αγωνιζόμαστε, γιατί όλοι μαζί αγωνιστήκαμε, σύντροφοι. Δεν ξεχωρίζω κανέναν σε αυτό. Και περάσαμε μία δύσκολη δεκαετία. Κανένας δεν σταμάτησε. Σήμερα είμαστε εδώ και ξαναγεμίσαμε αυτή την αίθουσα που κάποτε κάποιοι έλεγαν ότι πλέον δεν μπορούμε να την κοντεύουμε. Σήμερα την κοντέψαμε, τη γεμίσαμε, είμαστε εδώ. Δεν θέλω να μιλάμε, δεν μου αρέσουν οι παρελθοντολογίες. Εγώ μόνο θέλω να πω ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που στέκονται βράχοι, γιατί κάποιοι άνθρωποι στέκονται βράχοι, όχι μόνο στην οργάνωση, όχι μόνο στο κόμμα, και σε εμάς τους ανθρώπους που έχουμε όρεξη να αγωνιστούμε. Μεγάλο ευχαριστώ. Δεν θέλω να πω τίποτα, θέλω να πω μόνο ότι έχουμε την τύχη σήμερα, γιατί είναι τύχη, που μία τόσο σημαντική ημέρα, σίγουρα για την Ιμαθία αλλά και για το ΠΑΣΟΚ, έχουμε τη χαρά να κόβουμε βασιλόπιτα μαζί με ένα στέλεχος του, που νομίζω δεν διαφωνεί κανείς ότι κάθε μέρα μας αποδεικνύει είτε μέσα στη Βουλή είτε εκτός Βουλής ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Αυτός είναι ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο Δημήτρης Ομάντζος. Ο λόγος σε εσένα, σύντροφε. Να, ήξερα για τον Παπα Πάοκ. Αλλά εδώ στη Βέρεια έχετε και τον Παπα Πασόκ, έτσι. Αυτό είναι κάτι εντυπωσιακό. Μπράβο. Ήταν πάρα πολύ ωραία η αρχή σε αυτή την εκδήλωση. Γραμματέα, αγαπητές συντρόφισσες, αγαπητοί σύντροφοι, αγαπητές φίλοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι εδώ στη Βέρεια, στην Ιμαθία, στην Κεντρική Μακεδονία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνατε στο πρόσωπό μου να είμαι εδώ ανάμεσά σας σε αυτή την τόσο ζεστή βραδιά, ανάμεσα σε τόσες και τόσους πολλούς εκλεκτές και εκλεκτούς φίλους από τα παλιά, από τα νέα και από την παλιά μεγάλη ιστορία του ΠΑΣΟΚ, του κινήματος αλλαγής, εδώ στην Ιμαθία, σε έναν νομό με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιαίτερη ιστορία και ιδιαίτερη παράδοση για το κίνημά μας, αλλά και ευρύτερα για τους αγώνες, τους κοινωνικούς, τους αγροτικούς, τους παραγωγικούς αγώνες. Εδώ η Ιμαθία δεν έπαψε ποτέ να είναι φάρος και βαθμός κρίσης τελικά για την επιτυχία των κινητοποιήσεων και των κοινωνικών αγώνων. Και για μένα προσωπικά και για πολλούς από εσάς είμαι βέβαιος, είναι και συναισθηματικά φορτισμένος αυτός ο τόπος και αυτός ο χώρος πιο συγκεκριμένα, γιατί τελευταία φορά που βρεθήκαμε τόσοι άνθρωποι σε αυτόν εδώ τον χώρο ήταν η τότε πρόεδρος, η αείμνηστη Φόφη Γεννηματά στο Βήμα, η αγαπημένη μας πρόεδρος Φόφη Γεννηματά το Μάιο του 2017, η πρόεδρος που μας άφησε νωρίς αφού μας ένωσε, αφού μας μεγάλωσε, αφού μας κράτησε ζωντανούς στη ζωή, στα πολύ δύσκολα. Και όπως μου θύμισε ο προηγούμενος γραμματέας νομαρχιακής και καλός σύντροφος Ασλάνογλου, ένα από τα πράγματα πιο συγκινητικά σε όλη την Ελλάδα που συνέβησαν λίγες μέρες μετά το μεγάλο της ταξίδι, ήταν εκείνο το τριαντάφυλλο που κάποια συντρόφισσα άφησε στα γραφεία της νομαρχιακής, λέγοντάς μας και δίνοντάς μας την εντολή να τη θυμάστε και να είστε ενωμένοι. Αυτό ήθελε και αυτό θέλει από εκεί που είναι και μας βλέπει, συντρόφοι, σύντροφοι,
Και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να είμαστε απόψε σε αυτόν εδώ το χώρο και να ανανεώνουμε την πίστη μας στην ενότητα, η οποία θα μας βγάλει, όπως μας έβγαλε και το 23, έτσι θα μας βγάλει και το 24, ξανά δυνατούς και νικητές. Και μιλώντας για το 2023, δεν μπορεί κανείς παρά να μην ξεκινήσει από την πολύ μεγάλη αναμέτρηση, τις πολύ μεγάλες αναμετρήσεις που δώσαμε και 2 και 3 και 4 φορές, αν προσθέσουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές σε όλη τη χώρα, μαζί, όλες και όλοι ενωμένοι μαζί. Και στις εθνικές εκλογές, όπου πετύχαμε σε όλη τη χώρα και εδώ και παντού αύξηση των ποσοστών μας και αύξηση της κοινοβουλευτικής μας εκπροσώπησης και αποκτήσαμε ξανά δυνατή, ακόμα πιο δυνατή φωνή στο κοινοβούλιο και στην κοινωνία. Και στις αυτοδιοικητικές εκλογές, με αποκορύφωμα το Δήμο της Αθήνας, το Δήμο της Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια της Θεσσαλίας και πολλές ακόμα περιοχές εδώ στην Κεντρική Μακεδονία και στην Επικράτεια ευρύτερα, όπου εμείς πετύχαμε ανατροπές που κάποιοι στην κυβέρνηση θεωρούσαν απρόβλεπτες έως και κατά φαντασίαν. Αυτά δεν τα πετύχαμε με μαγικό τρόπο. Δεν βγήκανε από μια μαγική σφαίρα, βγήκανε με πολλή δουλειά και βγήκανε ως αποτέλεσμα ενός πολύχρονου αγώνα που στηρίζεται σε 2 σπάνιες αρετές, τη συνέπεια και την ειλικρίνεια. Ό,τι και αν πέρασε αυτός ο τόπος, ό,τι και αν πέρασε αυτός ο χώρος, δεν έχασε ποτέ τη συνέπειά του στις μεταρρυθμίσεις τις κοινωνικές, της κοινωνικής δικαιοσύνης που έρχονται από τη δεκαετία του 80, από το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, περνούν όλες τις φάσεις της ιστορίας του κινήματός μας και όλες τις κυβερνητικές περιόδους και όλες τις αντιπολιτευτικές περιόδους και φτάνουν στο σήμερα, στο τώρα. Και είμαστε ειλικρινείς, ξανά, γιατί κοιτάξαμε και το 23 και ξανακοιτάμε και φέτος τους πολίτες ευθεία στα μάτια και τους λέμε ναι, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως λύσεις. Αν έχεις την πολιτική βούληση, τη μελέτη, τη γνώση και τη διάθεση για ανατροπή για να τα πετύχεις. Το κάναμε στο παρελθόν. Οι παλιότεροι από εσάς, οι παλιότεροι από εμάς, τα θυμούνται, τα θυμόμαστε και οι νεότεροι. Διδαχτήκαμε από τη μεγάλη ιστορική παρακαταθήκη του Πασόκ που άλλαξε την Ελλάδα αφού πρώτα την ένωση, αφού γκρέμισε τα τείχη του περιθωρίου, των διακρίσεων, αφού εξάλειψε τις ανισότητες, αφού έδωσε φωνή στην περιφέρεια, αφού έδωσε νόημα στην έννοια περιφερειακή ανάπτυξη. Εσείς εδώ, οι άνθρωποι της Κεντρικής Μακεδονίας, της Συμμαθίας συγκεκριμένα, με το προφίλ και την εικόνα που έχει ο νομός Συμμαθίας, ενός κατεξοχήν νομού της αγροτικής παραγωγής, το γνωρίζετε και το ζήσατε βαθιά. Είναι βιωματική η εμπειρία σας πώς το Πασόκ μπόρεσε να ρίξει τα τείχη, μπόρεσε να φέρει την περιφέρεια πιο κοντά στο κέντρο και να δώσει φωνή στους παραγωγούς παντού, από το βορρά μέχρι το νότο. Και το κατάφερε με γνώση και με διάθεση για ανατροπή. Αυτή ακριβώς η γνώση, ο ορθός λόγος και η ανατρεπτική διάθεση είναι που μας κάνουν συνεπείς και ειλικρινείς και σήμερα. Γιατί έννοιες όπως αγροτική ανάπτυξη, αγροτική οικονομία, ψηφιακός μετασχηματισμός, δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, που τις διαβάζουμε και τις ακούμε στα κανάλια και στις ειδήσεις. Εσείς εδώ δεν τις βλέπετε ως απλές θεωρητικές έννοιες. Για εσάς εδώ όλες αυτές οι έννοιες έχουν πραγματικό, χειροπιαστό, καθημερινό περιεχόμενο. Γιατί αυτές οι ευρωπαϊκές εκλογές δεν είναι απλώς ένα πολύ κρίσιμο σταυροπάτι και στα σκαλοπάτι και σταυροδρόμι για την παράταξη. Ένα πλατήσκαλο για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε να αναγεννήσουμε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα ραντεβού με την ιστορία για τη χώρα ολόκληρη. Για τους παραγωγούς, για τους καταναλωτές, για τους μεταποιητές, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους νέους μας. Ένα σταυροδρόμι κρίσιμο, στο οποίο θα κληθούμε να απαντήσουμε ποιοι θα μας εκπροσωπήσουν εκεί έξω, όπου αποφασίζεται το 85% περίπου και παραπάνω αυτών που εφαρμόζονται στην πατρίδα μας. Εμείς λοιπόν στον δρόμο προς τα εκεί θα μιλήσουμε για την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη,
Για την Ελλάδα όπως την οραματίστηκε ο Ανδρέας, όπως την εγγυήθηκε ο Κώστας Σιμίτης, όπως την εγγυήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, όταν πήρε τις δύσκολες αποφάσεις στο ΠΑΣΟΚ και κράτησε αυτή τη χώρα μέσα στην Ευρώπη, μέσα στο χώρο της κοινωνικής προόδου και της ευημερίας, κόντρα σε εκείνους που μας έφτυναν και μας έδειχναν με το δάχτυλο, χρεώνοντάς μας την πτώχευση που η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Καραμανλή προκάλεσε. Αυτή είναι η ιστορία μας. Και αυτή η ιστορία μας δίνει το τόνο και μας δείχνει και το δρόμο για το πώς θα κινηθούμε σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές. Η Ελλάδα στην Ευρώπη, η Ελλάδα στο κέντρο της Ευρώπης. Με φωνή δυνατή, ισχυρή και αποφασιστική για την οικονομία και τα δημοσιονομικά, για την αγροτική παραγωγή και την κοινή αγροτική πολιτική, για την άμυνά μας, την ασφάλειά μας, τις εξωτερικές μας σχέσεις, για το κοινωνικό κεκτημένο. Ναι, θα μιλήσουμε για όλα αυτά στο δρόμο προς τις ευρωπαϊκές εκλογές. Με ένα ψηφοδέλτιο ενωτικό, ανανεωτικό, με αξιοπιστία, με κύρος, με κοινωνικές αναφορές. Έτσι θα πορευτούμε. Και έτσι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με συνέπεια και ειλικρίνεια ξανά για τα μεγάλα ζητήματα. Και δεν μπορεί κανείς να ξεκινήσει αυτή την απαρίθμηση από εδώ, από τη Βέρεια, από το μεγάλο ζήτημα, το καυτό ζήτημα των ημερών, την αγροτική κρίση. Την κρίση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής, στην αγροτική μας οικονομία. Οι αγρότες, και το μεταφέρω αυτό από την Αθήνα, το ξέρουν καλά όλοι. Το ξέρουν και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και παντού. Οι αγρότες είναι οι εγγυητές όχι απλώς της διατροφικής επάρκειας. Χωρίς εμάς, τι θα φας, διάβαζα, και έχει δίκιο αυτός που το έγραψε σε κάποιο μπλόκο στη νοτιότερη Ελλάδα. Είναι και εγγυητές της δημογραφικής σταθερότητας της χώρας. Για να ζει σε έναν τόπο σαν την Κεντρική Μακεδονία και σαν τους νομούς της, πρέπει να αξίζει αυτός ο τόπος να ζεις εδώ. Πρέπει να σου δίνει τη δυνατότητα να παράξεις. Πρέπει να σου δίνει τη δυνατότητα να μείνεις και να επιμείνεις, σαν τρελός στην αρχή είναι αλήθεια, και κόντρα στις κακουχίες και στα προβλήματα, να μείνεις και να επιμείνεις να παράξεις τον τόπο σου. Αυτό το έχουμε σήμερα. Πώς το έχουμε όταν η κυβέρνηση περιμένει από εσάς να κατεβείτε στα μπλόκα με τα τρακτέρ μέρες, εβδομάδες για να δεχτεί να ανοίξει διάλογο και να σας πει ότι κάνει και ανοιχτό διάλογο επειδή έχετε ανοιχτούς τους δρόμους. Μα πότε τους κλείσατε? Αυτή τη στιγμή η αγροτική κινητοποίηση γίνεται με έναν πρότυπο τρόπο, με ένα δημοκρατικά όριμο τρόπο που έχει φέρει την κοινωνία στο πλευρό σας, όχι απέναντί σας. Και αυτό είναι η πρώτη μεγάλη νίκη των αγροτών σε αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση που δίνεται για τα δικαιώματά σας και την αξιοπρέπεια. Και έρχεται λοιπόν σήμερα να πει τι? Ότι θα δώσει τις ενισχύσεις που έπρεπε να τις έχει δώσει εδώ και 4 μήνες. Ότι θα δώσει τις αποζημιώσεις που θα έπρεπε να τις έχει δώσει πριν τα Χριστούγεννα και σας τάζει τώρα ότι θα σας τα δώσει και νωρίτερα από το αναμενόμενο? Όταν μιλάς σε έναν άνθρωπο στο Κολωνάκι ή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όλα αυτά μπορεί να είναι πιστευτά. Όταν τα λέει σε εσάς, δεν μπορεί να γίνει τίποτα από αυτά πιστευτό. Όταν λοιπόν έχουν μειωθεί κατά 75 εκατομμύρια ευρώ οι άμεσες και λοιπές ενισχύσεις, όταν ο ΠΚΠ μετά από 4 υπουργούς, 4 προέδρους, δεν έχει καταφέρει να εφαρμόσει ένα μοντέλο προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας στην κοινή αγροτική πολιτική, πώς μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να σας λέει και να μας λέει ότι φταίει μόνο η Ευρώπη? Πώς φταίει μόνο η Ευρώπη όταν εμείς δεν έχουμε τους μεγάλους κλήρους του Βελγίου, της Γερμανίας, της Γαλλίας, όταν έχουμε μικρούς κλήρους? Και όταν όλο αυτό απλώς απαιτούσε προσαρμογή και προετοιμασία. Πώς σας κοιτάζουν στα μάτια και σας λένε ότι θα σας δώσουν τώρα τις ενισχύσεις όταν απέτυχαν να προετοιμαστούν για αυτό? Πώς σας κοιτάζουν στα μάτια και σας μιλούν για το αγροτικό πετρέλαιο μετά από τόσα χρόνια? Όταν εσείς βρίσκεστε και όλοι στον αγώνα για δικαιοσύνη φορολογική. Τι σημαίνει φορολογική δικαιοσύνη? Ότι δεν μπορείς, όταν βάζεις πετρέλαιο στο τρακτέρ για να πας να κάνεις τη δουλειά σου στο χωράφι, να πληρώνεις τον ίδιο φόρο κατανάλωσης και τους ίδιους έμεσους φόρους με εκείνον που βάζει το αυτοκίνητό του για την ψυχαγωγία του ή για τη μετακίνησή του. Αυτή είναι φορολογική δικαιοσύνη. Δεν μπορείς να έχεις ειδικό φόρο κατανάλωσης και να περιμένεις τις επιστροφές με μεγάλη καθυστέρηση και μετά από πίεση της αντιπολίτευσης. Έχουμε κάνει πολλές επίκαιρες ερωτήσεις για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μας λένε υπομονή. Και φτάνουμε ακόμα στο υπομονή και στο αναμονή, αλλά ως πότε? Εμείς μιλούμε λοιπόν για μηδενισμό του ειδικού φόρου
κατανάλωσης, όχι για επιστροφές. Μιλούμε για μία προσαρμογή στην κοινή αγροτική πολιτική, όπως αυτή που έγινε στις αρχές αυτού του αιώνα. Και το 2000 είχαμε κοινή αγροτική πολιτική, και το θυμάστε οι παλιότεροι. Και τότε η Ελλάδα δεν είχε πάρει τις πολύ μεγάλες επιδοτήσεις που πήρε η Γερμανία και η Γαλλία, ακριβώς επειδή δεν έχει μεγάλους κλήρους. Πώς κατάφερε όμως το Πασόκ να δώσει τις ενισχύσεις στην ώρα του και ακέρα? Πώς το κατάφερε? Μα είχε σχέδιο. Υπήρχε μεταρρυθμιστικό σχέδιο και προσήλωση στο σχέδιο, στην εφαρμογή του. Μιλούμε για τις αποζημιώσεις. Ακούμε για κλιματική κρίση. Ναι, υπάρχει. Είναι αλήθεια. Τη βλέπουμε, τη βνίδατε εδώ πολλές φορές πριν τη δει η Θεσσαλία. Η Μαθία χτυπήθηκε από την κλιματική κρίση ακόμα και πριν τη Θεσσαλία. Και τι συμβαίνει? Οι αποζημιώσεις έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση και είναι ανεπαρκείς. Όλα αυτά έρχονται πάνω στις μεγάλες αδυναμίες του ΕΛΓΑ. Πάνω στις μεγάλες αναχρονιστικές αδυναμίες ενός οργανισμού ο οποίος αποτυγχάνει να προστατεύσει την αγροτική παραγωγή από την κλιματική κρίση. Έρχεστε μετά και προωθείτε τα προϊόντα σας στην αγορά. Και από το χωράφι ως το ράφι βλέπετε και βλέπουμε τριπλάσιες τιμές. Τι συμβαίνει στο ενδιάμεσο? Δεν πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος σε αυτήν την ασυδοσία και το πάρτι των κερδοσκόπων ενδιάμεσων? Δεν πρέπει να τεθούν επιτέλους πρόστιμα ώστε να μην υπάρχει αυτή η προκλητική κατάσταση του τριπλασιασμού των τιμών από το χωράφι στο ράφι? Και τι θα γίνει με τις παράνομες ελληνοποιήσεις όταν ο ΕΦΕΤ δεν έχει καν τις υπηρεσίες ανά την Ελλάδα για να εφαρμόσει τον νόμο, να ελέγξει και να πατάξει τελικά αυτό το νοσηρό φαινόμενο των παράνομων ελληνοποιήσεων που αποβαίνει εις βάρος των αγροτών? Πότε θα μιλήσουμε για την κοινωνική αδικία και ανισότητα των συντάξεων των αγροτών? Πότε θα μιλήσουμε για αυτό το φαινόμενο της μηδενικής ανταποδοτικότητας της σύνταξης στους αγρότες? Ότι ένας αγρότης με έναν άνεργο ή άεργο ακόμα χειρότερο, ποτέ δεν θέλησε να εργαστεί, θα πάρει ακριβώς την ίδια σύνταξη? Αυτό θα το δούμε κάποτε σε σχέση με τις εισφορές τις οποίες εσείς έχετε καταβάλει? Και επιτέλους, πότε θα ανοίξουμε το φάκελο με σοβαρότητα όμως της ενέργειας για τους αγρότες? Ξέρω, και μου το είπε και ένας καλός σύντροφος αγρότης νωρίτερα, ότι μιλώντας για τα μεγάλα και τα μακροπρόθεσμα είναι σαν να μιλάς για τη μαγιονέζα ενώ μας λείπει το ψωμί. Ναι, πρέπει να βρούμε το ψωμί με την άμεση στήριξη στη φορολογία, στη μείωση του κόστους παραγωγής εδώ και τώρα, ναι, αλλά πρέπει να δούμε και το αύριο. Το αύριο των επόμενων αγροτών, των νέων που θα κληρονομήσουν αυτό το μεγάλο παραγωγικό τομέα. Των νέων αγροτών που εδώ υπάρχουν και μπορούν να πληθύνουν για να ζουν ακόμα περισσότεροι νέοι στην πατρίδα μας και στις περιφέρειές της. Ναι, να μιλήσουμε για ενεργειακή δημοκρατία. Ενεργειακή δημοκρατία όμως, όπως την εννοούμε εμείς, το ΠΑΣΟΚ, που έφερε τους όρους αυτούς στην Ελλάδα. Θέλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναι. Δεν τις θέλουμε παντού. Χρειάζεται ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός. Δεν μπορείς υψηλής παραγωγικότητας γέες με πρότυπα αγροτικά προϊόντα. Εδώ βλέπω ορισμένα. Το ξινόμαυρο της Νάουσας, το ξινόμαυρο στο Αμίνδεο. Να τα δίνεις σε μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα και να αφήνεις έξω από την αγορά τις ενεργειακές κοινότητες. Ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός και ανάδειξη και αξιοποίηση των ενεργειακών κοινοτήτων είναι η δική μας πρόταση υπέρ των συνεταιρισμών και των αγροτών. Όχι ενεργειακές κοινότητες που φέρνει τώρα η κυβέρνηση να γίνονται διαμεσολαβητές ανάμεσα στα μεγάλα συμφέροντα και στα μεγάλα πάρκα και στους αγρότες. Εμείς ενεργειακές κοινότητες τις θέλουμε να είναι και παραγωγοί και καταναλωτές, ώστε να υπάρχει αυτοπαραγωγή και να υπάρχει μείωση του κόστους αύριο το πρωί. Αλλά αυτό ξέρετε τι θέλει? Θέλει μια κυβέρνηση που να δεσμεύει χώρο για τους μικρούς. Να μην κλείνει όλο το χώρο στο δίκτυο για τους μεγάλους με διαδοχικές αποφάσεις της. Αν εσείς, αν εμείς όλοι απόψε φτιάξουμε ενεργειακή κοινότητα εδώ στην Ημαθία, ακόμα και με τις καλύτερες προϋποθέσεις τεχνολογικά, δεν θα μπορέσουμε να κουμπώσουμε ποτέ στο δίκτυο, διότι η απάντηση θα είναι μονότονη και επίμονη: δεν υπάρχει χώρος. Βρίσκεται χώρος και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για μια μεγάλη φωτοβολταϊκή μονάδα στο Αμίνδεο, πάνω σε καλλιέργειες.
πώς βρίσκεται για εκείνους και δεν βρίσκεται για εσάς εδώ. Αυτό θα το συζητήσουμε ποτέ στην πατρίδα μας με όρους ρεαλιστικούς. Αυτό λοιπόν δεν είναι για το αύριο, αυτό είναι για το σήμερα με τα μάτια στο αύριο. Όλα αυτά είναι η δική μας πρόταση για ενεργειακή δημοκρατία, για ανθεκτική κοινωνία και για αγρότες δυνατούς και αισιόδοξους, που δεν θα εξαρτώνται από τις παροχές και τα δωράκια της κυβέρνησης που θα τους βλέπει ως επέτες, ούτε καν ως πελάτες, αλλά ως επέτες που θα πλώνουν το χέρι, όπως όλοι οι υπόλοιποι καταναλωτές με τα διάφορα pass, θα λένε ευχαριστώ και στην κάλπη θα το αποδεικνύουν με την ψήφο τους. Αυτό είναι μοντέλο εξάρτησης. Αυτό είναι μοντέλο αντιδημοκρατικής τελικά εξάρτησης των πολιτών από την πολιτεία. Η ακρίβεια μαστίζει τους πάντες. Η ακρίβεια είναι μια κοινωνική παθογένεια που συνδέεται με την αγροτική παραγωγή. Κάποιος φίλος μου είπε πριν, δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα στο ράφι. Έρχονται χειρότερα στις τιμές μετά την αγροτική κρίση. Είναι ήδη όμως εκεί ψηλά οι τιμές. Και δεν γίνεται τίποτα για τον έλεγχο, τίποτα για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας. 2,5 χρόνια μετά ο κ. Μητσοτάκης αποδέχτηκε τελικά ότι υπάρχει ασυδοσία και εσχροκέρδεια και τελικά δεν υπάρχει καμία ωφέλεια για τους πολίτες. Και όλα αυτά μας φέρνουν στο επόμενο θέμα που είναι το κοινωνικό κράτος. Γιατί το κοινωνικό κράτος είναι να κάνεις ελέγχους και να χτυπάς την εσχροκέρδεια και είναι να βάζεις φορολογική δικαιοσύνη, να έχεις φορολογική δικαιοσύνη και να βάζεις τους φόρους εκεί που πρέπει, στο ύψος που πρέπει, εκεί που υπάρχει ο πλούτος και τα μεγάλα εισοδήματα. Το φορολογικό νομοσχέδιο, νόμος ήδη για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι απλώς το τελευταίο μια σειρά αντιλαϊκών και άδικων φορολογικών επιλογών. Όταν μειώνεις τους φόρους για αυτούς που κάνουν γονικές παροχές μεγάλων ιδιοκτησιών ή για τις ενδομηλικές συναλλαγές ή τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, όταν μειώνεις τους φόρους τους μεγάλους και κρατάς το ΦΠΑ ψηλά στα καταναλωτικά προϊόντα και στις βασικές υπηρεσίες και στα αγαθά, όταν δεν μειώνεις καν το ΦΠΑ στο ελαιόλαδο που έχει φτάσει στο Θεό, τότε είσαι κοινωνικά ανάλγητος και επενδύεις στην έμεση φορολογία για να καλύψεις την πολιτική των ΠΑΣ. Παίρνεις από τη μία τσέπη για να δώσεις την άλλη. Και ας είναι τρύπια. Και η μία και η άλλη. Το κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί αν δεν έχουμε φορολογική δικαιοσύνη. Αν δεν πάρουμε τους φόρους από εκεί που πρέπει για να απαλύνουμε εκείνους που πρέπει να ανακουφιστούν. Αυτό είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι η σοσιαλδημοκρατία. Αυτό είναι σοσιαλισμός. Δημοκρατικός σοσιαλισμός που το ΠΑΣΟΚ πρέσβευσε. Και έτσι θα μπορέσει να στηρίξει και τη δημόσια παιδεία και τη δημόσια υγεία. Είστε σε ένα νομό που έχετε τα γνωστά προβλήματα που έχουν όλες οι περιφέρειες της χώρας για την υγεία. Δημόσια νοσοκομεία υποστελεχωμένα, χωρίς βασικές ειδικότητες που κάνουν δύσκολη τη ζωή των πολιτών. Και έχουμε τα σχολεία μας και τα πανεπιστήμια μας να απαξιώνονται τεχνιέντος, ιδίως για τα πανεπιστήμια, για να έρθει η κυβέρνηση με non-paper και διαρροές και να κάνει μία μεταρρύθμιση με πολλά εισαγωγικά ερήμην της κοινωνίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Και το λέμε και από εδώ, ότι απέναντι σε αυτά τα σχέδια εμείς θα την παραβάλουμε με αρχή τη Δευτέρα τη δική μας πρόταση για ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο με χρηματοδότηση, με θεραπεία των παθογενειών, με θεραπεία όλων των ζητημάτων που αντιμετωπίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο, που όμως είναι το βασικό μέσο κοινωνικής κινητικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, και στη συνέχεια, στην αναθεώρηση του 16, να έρθει τότε η Νέα Δημοκρατία και η όποια πλειοψηφία και να μας πει τι θέλει. Και θα πούμε και εμείς τι θέλουμε για αυτή την αρρύθμιστη αγορά που κάποιοι υποδίω τα πανεπιστήμια και πουλάνε πτυχία. Αυτό που κάνει ο Πιερακάκης όμως δεν είναι αυτό στο οποίο συζητάμε εμείς. Δεν είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Είναι business. Είναι κερδοσκοπικά ντυμένα το ένδυμα του μη κρατικού, μη κερδοσκοπικού παραρτήματος. Εμείς θα έχουμε και σε αυτό καθαρή θέση και καθαρά λόγια υπέρ του δημόσιου πανεπιστημίου που δίνει το δικαίωμα σε ένα παιδί από την Καστοριά έως τη Ρόδο να βρει έναν καλύτερο δρόμο στη ζωή του και προοπτική καλύτερου μέλλοντος. Αυτές οι θέσεις, αυτές οι αρχές, αυτές οι αξίες δεν είναι εφεύρημα των τελευταίων χρόνων. Είναι η παρακαταθήκη. Είναι οι ιστορικές μας αρχές και αξίες, το αξιακό μας οπλοστάσιο.
είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η φορολογική δικαιοσύνη, το ισχυρό κοινωνικό κράτος, το κράτος δικαίου. Είναι τελικά οι θεσμοί. Είναι οι θεσμοί της δημοκρατίας μας. Είναι τα θεμέλια μιας ενεργητικής δημοκρατίας, η οποία δεν αποκλείει τους πολίτες, τους φέρνει μπροστά, τους κάνει συμμετόχους, διαβουλεύεται μαζί τους και συνδιαμορφώνουμε το μέλλον μας. Αυτό κάναμε και ως κίνημα. Μια ζωή. Το κάναμε και τώρα που ξαναμεγαλώνουμε. Διαμορφώσαμε το πρόγραμμά μας ξανά μέσα από την κοινωνία, μαζί με την κοινωνία, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Από την αντιπολίτευση, από όποια θέση μας τάξει ο λαός. Αυτή είναι η δύναμή μας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με πρότυπο την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιφερειακή ανάπτυξη. Και ας αφήσουμε απέναντι αυτούς που θεωρούν ότι τα 41% τους δίνει το δικαίωμα, την αυτοπεποίθηση να την κάνουν αλαζονία, να την κάνουν ασυδοσία, να την κάνουν αμετροέπεια, να την κάνουν θράσος. Γιατί όταν μας φτύνουν από την Ευρώπη, αυτοί νομίζουν ότι βρέχει. Όταν όλο αυτό συζητιέται πια, το κράτος δικαίου, το έγκλημα των τεμπών, το πώς κουκουλώθηκε μια ολόκληρη τραγωδία για κάποιους που δεν έκαναν τη δουλειά τους σε δύο διαδοχικές κυβερνήσεις, ώστε με μια σύμβαση να μην σκοτωθούν 57 συνανθρωποί μας, όταν καλύπτονται σκάνδαλα όπως οι υποκλοπές, οι απευθείας αναθέσεις, οι επιθέσεις ανεξάρτητες αρχές της δικαιοσύνης, τότε ναι, δεν φταίνε αυτοί που τα αναδεικνύουν, φταίνε αυτοί που τα κάνουν. Δεν συκουφαντούν τη χώρα αυτοί που αναδεικνύουν το πρόβλημα, αλλά αυτοί που το δημιουργούν. Αυτή δεν είναι η δημοκρατία μας. Αυτή είναι η νέα δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή δεν είναι η χώρα μας. Αυτή είναι η κυβέρνησή της. Δεν είναι η Ελλάδα αυτό που μας δείχνουν. Η Ελλάδα έχει 50 χρόνια δημοκρατία σε λίγους μήνες. Και εμείς, η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, θα την υπερασπιστούμε με κάθε κόστος και με κάθε μέσο. Αντίπαλός μας λοιπόν σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές θα είναι ξανά η αλαζονία, οι ανισότητες, η αδικία, μια κυβέρνηση τροχονόμος των μεγάλων συμφερόντων. Και εμείς θα σταθούμε δίπλα στους αδύναμους. Δίπλα σε κάθε τι το διαφορετικό, το αδύναμο, αυτό που πάντα αυτό το κόμμα στήριζε. Τους ανθρώπους του περιθωρίου, τους ανθρώπους που νιώθουν και είναι έξω από τα τείχη της κοινωνίας μας. Αυτούς τους μη προνομιούχους του 21ου αιώνα θα εκφράσουμε ξανά και σε αυτές τις εκλογές. Και με αυτήν ακριβώς την πολιτική διαδικασία, γιατί είναι βαθιά πολιτική αυτή η διαδικασία, θα μπορέσουμε μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές να κάνουμε εμείς το μεγάλο βήμα. Να γίνουμε εμείς η πρωτοπορία και να πάρουμε εμείς την πρωτοβουλία μαζί με τις δυνάμεις της προόδου, τις πραγματικές, τις αυθεντικές, αυτές που πιστεύουν τα ίδια με εμάς για την κοινωνική δικαιοσύνη, για την ασφάλεια της χώρας, για το καλό και την ευημερία των πολλών και όχι των λίγων, να κάνουμε ξανά τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη πρωταγωνίστρια. Το ΠΑΣΟΚ, το κίνημά μας, το κίνημα αλλαγής, το κίνημα ανατροπής, το κίνημα αλληλεγγύης, το κίνημα της δικαιοσύνης, αυτό το κίνημα που έρχεται από πολλά χρόνια πίσω, έχει πολύ πολύ δρόμο μπροστά του. Και ο δρόμος αυτός είναι ανοιχτός. Αρκεί να τον διαβούμε όλες και όλοι μαζί, ενωμένοι. Με ανανέωση όχι μόνο ηλικιακή, αλλά κυρίως αξιακή. Ανανέωση στο λόγο μας. Ανανέωση στον τρόπο που κινούμαστε, που πιστεύουμε, που δρούμε πολιτικά, στο παράδειγμά μας. Ανανέωση στο πολιτικό μας παράδειγμα. Και βέβαια ενότητα. Ενότητα, ενότητα, ενότητα. Και έως τις εκλογές του Ιουνίου και κυρίως μετά από αυτές, ώστε εμείς να είμαστε εκείνοι που όχι μόνο θα το εγγυηθούμε, αλλά και θα το κάνουμε, να κάνουμε το δικό μας χώρο, εκείνον τον χώρο, ο οποίος τελικά ως παράταξη δημοκρατική, προοδευτική, πραγματικά ριζοσπαστική, θα πετύχει τη δημοκρατική ανατροπή. Το κάναμε στην αυτοδιοίκηση. Το κάνουμε καθημερινά στην κοινωνία. Στα συνδικάτα, στους χώρους δουλειάς, στην αυτοδιοίκηση, στις γειτονιές. Εσείς το ζείτε καθημερινά. Βλέπετε το κλίμα να αλλάζει. Παντού. Ξεχάστε ό,τι έγινε το 23. Αφήστε πίσω τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών. Δείτε με άλλη ματιά, αισιόδοξη, αυτό που έρχεται. Και αυτό που θα έρθει μετά από αυτό. Γιατί εμείς εδώ δεν τελειώνουμε τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο ξαναξεκινάμε. Αυτός ο χώρος είναι καταδικασμένος να πρωταγωνιστεί. Και θα το κάνει ξανά. Πάμε λοιπόν για μία ακόμα χρονιά, για μία ακόμα φορά
όλες και όλοι μαζί να δώσουμε τον αγώνα τον καλό. Να δώσουμε τον αγώνα τον καλό για το καλό των πολλών, για την ευημερία των πολλών και όχι των λίγων, όπως κάποιοι θέλουν να μας παρουσιάζουν. Να δώσουμε προοπτική και δικαίωμα στην ελπίδα στους πολλούς. Να δώσουμε το δικαίωμα στους νέους και στους λιγότερο νέους. Ότι εδώ ναι, υπάρχει λόγος να παλέψεις. Υπάρχει τρόπος να αλλάξεις αυτά που σε πνίγουν και σε αδικούν. Και αυτό, αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανείς. Γιατί εμείς είμαστε από άλλο υλικό φτιαγμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά, καλούς αγώνες και καλή μας επιτυχία. Καλή χρονιά, με υγεία σε όλες και όλους. Ευχαριστώ.